Εις έννοια εκ των αμέσως επομένων τιμάτων της παρούσης ομιλίας μου, θα επιχειρήσω μια κάποια συνοπτική και πιο συγκεκριμένη αφορά δια τον σαφώς αθηνικό ρόλο μερικών εκ των δευτέρων και κυρίως της μασονίας και των πλήστων εκ των αυτοκαλουμένων και αυτοπροσδιορισμένων ελληνοκεντρικών, αρχαιολατρικών, αντιχριστιανικών και των της πατρός θρησκείας ομάδων και συλλόγων. Δι' το λόγο τούτον, εις το παρόν τμήμα θα περιοριστώ μόνο εις μερικές κόψεις και γενικές αναφορές και επισημάνσεις του ρόλου δημιουργίας, υπάρξης και δράσης όλων των και σήμερα κοινοβουλευτικών κομμάτων και κυρίως αυτών των οργανώσεων ομάδων συσπυρώσεων σεκτών και σήμερα. Όταν λέω συσπυρώσεων και σεκτών, είναι αυτονόητο ότι αναφέρομαι στις λεγόμενες αριστερές και αριστερίστικες παρέες και πιο συγκεκριμένα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θέλετε ακόμα πιο συγκεκριμένα στο νέο κόμμα, το οποίο είναι δημιούργημα της λεγόμενης εθνικής στοάς και όχι της, το νέο κόμμα, ένα κόμμα από τα της αριστεράς, τα νεοδημιουργηθέντα. Και συνεχώς δημιούργημα. Όλα λοιπόν η λεγόμενη αριστερά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΦΥΓΑΣ, ελεγχόταν πάντοτε από τις αγγλικές μυστικές υπηρεσίες, και όσοι ξέρετε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία θα δείτε την περίοδο του 1952, όταν η κυβέρνηση Πλαστήρα έφερε για πρώτη φορά το νόμο συμφιλιώσεως στη Βουλή, εννοώ συμφιλίωση τότε λόγω του εμφυλίου, και δύο εκ των αριστερών τότε βουλευτών, ο ένας ήταν ο πατέρας του δημιουργού του Κομμουνιστικού Κόμματος εσωτερικών, δηλαδή ο Μιχάλης ο Κύρικος και ο Καραμαούνας, κατεψήφισαν την κυβέρνηση και την έριξαν. Γι' αυτό ακριβώς φωνάζω σε κάποια παιδιά, όπως το φίλο μου εδώ πέρα, τον αγαπητό, ιστορία, ιστορία. Η ιστορία μας ανοίγει τα μάτια. Έτσι, θα είναι τρομακτικό να καθίσω να σας αναφέρω λεπτομέρειες το πώς ο Γιωτόπουλος, ξέρετε ποιος είναι ο Γιωτόπουλος, ήρθε με το ίδιο αεροπλάνο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή από τη Γαλλία στην Ελλάδα. Με το αεροπλάνο του Ζικάς Ντεστέν που έφερε τον Καραμαλή ως απελευθερωτή, τον έφερε για να διαλύσει την ελληνική οικονομία και την ελληνική βιομηχανία, όπως την διέλυσε, ήταν και ο Γιωτόπουλος με τα κοινωνιοδόν. Τώρα, ποιος έστειλε και πώς, και αυτά είναι μια μακρά ιστορία. Όσο αφορά τον Κουβοντίνα, ήταν το παιδί, ή μάλλον είχε, ναι καλά λέω, το παιδί της Φλέμικ. Η Φλέμικ ήταν ο πραγματικός Άγγλος πρεσβευτής στην Ελλάδα επί πολλά έτη. Αυτή κατήφθηνε τα πάντα και αυτή δημιούργησε την 17η Νοεμβρίου. Μην γελιόμαστε, μην κρυβόμαστε. Θα πούμε τώρα για το σύστημα υγείας του γεννηματά, ποιος το εισηγήθηκε και πώς επευλήθηκε, και βλέπουμε το κατάντημα που έχει γίνει και γιατί έγινε. Γιατί δεν πήγε ποτέ το μυαλό μας σε σχέση με την παρούσα οικονομική κρίση, η καταρχάς κατάρρευση του όλου συστήματος περιθάλψεως και η σπήλωση των γιατρών. Δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι πάρα πολλοί κλέφτες και ληστές, η οποία έχει αποτέλεσμα και το ένα και το άλλο να πηγαίνουν οι Έλληνες ασθενείς στο Λονδίνο. Έτσι, όπως εμείς
έχουμε έσοδα από τον τουρισμό, εσύ οι Άγγλοι έχουν έσοδα από τους ασθενείς, κυρίως τους Έλληνες και τους σπουδαστές. Και γι' αυτό έγινε η απαξίωση των ελληνικών πανεπιστημίων και η καταστροφή. Το πείτε, μα ναι, έγινε κάποια βάση σχεδίων. Και αυτά δυστυχώς, βάσει των γεγονότων, έχουμε τη δυνατότητα, αν κάτσουμε να τα μελετήσουμε, να τα αποδείξουμε. Και θα σας κάνω μία παρένθεση, για να με θυμηθείτε κάποτε, γιατί και πώς βάλετε η Διαμαντοπούλου, την οποία κατηγορούμε για χίλια δυο πράγματα, μπορώ να την κατηγορήσουμε, αλλά γιατί ουσιαστικά βάλετε και κυρίως γιατί τις βάλανε τη Δραγόνα και την Γκουλούρη. Και τι είναι αυτές, πού σπουδάσανε, ποιος σπούδασε, αν σπουδάσανε και όλα αυτά. Είναι οι λεπτομέρειες τις οποίες αποφεύγουμε να συζητήσουμε και όποιος τις τολμά να τις δείξει, βεβαίως του φοράνε ζουρλομαντία. Έτσι. Και τα κόμματα της αρχαίας Αθήνας. Εδώ ίσως θα πρέπει να επιθυμίσω απλώς μόνο πώς. Και στην αρχαία Αθήνα και δει την περίοδο του Περικλή και Κλέωνος υπήρχαν κόμματα, ομάδες και φράτριες, ισοφατρίες, τα οποία και οι οποίες υπηρετούσαν ενσυνειδήτως και ασυνειδήτως επίσης τα συμφέροντα των Περστών και των εκάστοτε αντιπάλων των Αθηνών και άλλων ελληνικών πόλεων. Εδώ τώρα, αν δείτε την ιστορία, πώς εξαγοραζόταν από τους Πέρσες οι διάφοροι Έλληνες ηγέτες, θα πάθετε πλάκα. Και τι έκλεψε ο Περικλής και η παρέα του με το να φτιάξουν τον Παρθενώνα. Τώρα, το γιατί τον έφτιαξαν και μόνος τον έφτιαξαν είναι άλλη υπόθεση. Τα δε κόμματα αυτά ήσαν η ορεινή, η παιδινή και η παράλληλη, όπως ξέρετε. Αυτά τα κόμματα προκαλούσαν συνεχώς στην Αθηναϊκή Δημοκρατία ή στον Δήμο των Αθηναίων πάρα πολλά προβλήματα. Τα τωρινά κόμματα, δια την τωρινή τραγωδία της πατρίδας μας, αναφιβόλως και αδιαφυσβητήτως πταίνε όλα, μα όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Πταίνε διότι, παρά τις καταπερίσανες φαινοτυπικές των μεταφιέσεις, όπως μεταφιέστηκε, ας πούμε, η Ένωση Κέντρωση, η ΣΠΑΚ και από ΠΑΚ, η ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, από ΕΡΕ σε Νέα Δημοκρατία, τα κύρια δομικά και κινητικά του ησυχία είναι τα ίδια. Δημιουργοί, προμηθευτές και διαχειριστές αυτών των κοινών στοιχείων ήταν και είναι οι Αγγλοεβραίοι. Από τότε που δημιουργήσατε το ελληνικό κράτος, δημιουργήσαν και το σύστημα διακυβερνήσεως. Τώρα, το τι θα γίνει αυτό το σύστημα θα το δούμε παρακάτω. Ενώ την εποχή του Τρικούπη, τα τέσσερα τότε κόμματα, το φιλοαγγλικό, φιλογαλλικό, φιλορωσικό και φιλογερμανικό, εξυπηρετούσαν και κυβερνούσαν τις τότε τέσσερις μεγάλες δυνάμεις, είτε την Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και Γερμανία, μετά το 1922, δηλαδή τις προκλητήσεις της μικρασιατικής καταστροφής εξαιτίας του οικονομικού και γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού ανταγωνισμού των δυνάμων τούτων και κυρίως της Αγγλίας και Γαλλίας, όλα τα έκτοτε κόμματα της Ελλάδος, δηλαδή η Γαλλία μετά το 1922 έχασε την επιρροή της και η Ρωσία φυσικά. Της Ελλάδος σταδιακά και σταθερά υπέστησαν ιδεολογικοπολιτική μετάλλαξη και μετεμβλήθηκε μόνο εις φιλοαγγλικά. Από τότε και ύστερα και ειδικότερα κατά και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλα μα όλα με πρώτο το ΚΚΕ, το πρώτο κόμμα που υπηρέτησε και υπηρετεί τα γλυκά συμφέροντα, δυστυχώς είναι το ΚΚΕ. Τρελό είναι. Το ξέρω, γι' αυτό κάμα το μορφωμα αυτό. Ναι, είναι το ΚΚΕ. Θα σας πω παρακάτω τη σημασία γιατί έχει το ε στο τέλος και όχι στην αρχή. Για να το καταλάβετε. Γιατί λέει
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και όχι Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα καταλάβετε τη σημασία αυτή, γιατί το ίδιο γίνεται και με τη Μασονία. Το έφυλλο δεν τονίζει παράρτημα. Έτσι. Και θα πούμε και παρακάτω. Με πρώτο το κουβέα.